Σε έβγαλα. Σε βγήκα. Πες καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα, Μόσμε. Μόσμε, πάμε. Κόσμε. Έλα, Βελίνα. Σήμερα είσαι τελείως βαριεστημένο. Έλα, 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 έλα. Έλα. Σήμερα είσαι παραπούμενο. Δεν έχουμε πει επίσημη καλημέρα σήμερα. Η ώρα είναι 8:35. Έχω αφήσει τα μωρά στο σχολείο και περιμένω τον Δημήτρη να κατέβει. Γιατί ξεκινάω πρώτη μέρα γυμναστήριο. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα πάει αυτό, να δω θα αντέξω, θα μπορώ να πηγαίνω, θα πηγαίνω, τι θα γίνεται. Αυτά. Επίσης, βλέπετε, έχω βάλει έρπη στη μύτη μου. Βέβαια τώρα είναι σε πολύ καλό στάδιο, δηλαδή αρχίζει και φεύγει. Αλλά και πάλι, ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ότι είχα πάει κάπου και μου είχαν πει «Τι κάνεις και το πρόσωπό σου είναι τόσο καθαρό?» Και τους λέω τίποτα, γιατί είναι καθαρό από τη φύση του το πρόσωπό μου. Και την επόμενη μέρα βγάζω ένα σπυράκι εδώ τεράστιο, μιλάμε. Τώρα έχει φύγει σχεδόν. Μετά βγάζω αυτό και μετά αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να πεθάνω καλύτερα. Δηλαδή, γενικά είναι ότι χειρότερο να βγάζω εγώ έρπη και βγάζω σίγουρα μια φορά το χρόνο. Αλλά θα βγάλω στο εδώ πάνω μπροστά. Γι' αυτό και έχω και ένα σημαδάκι μικρό που δεν έχει φύγει. Και λογικά αυτό θα πρέπει να φύγει με λέιζερ μόνο. Και τώρα έχω βγάλει αυτό, δηλαδή έλεος. Εντάξει, αυτό δεν με ενοχλεί τόσο πολύ, αλλά και πάλι. Και αυτά, περιμένω το Δημήτρη να κατέβει. Κατέβηκε. Γυρίσαμε σπίτι, όπως καταλάβατε, με το προηγούμενο πλάνο και ξεκίνησα να φτιάχνω φαγητό. Λοιπόν, εγώ ήταν κανονικά σήμερα να φτιάξω μουσακά, βασικά μουσακά θα φτιάξω. Αλλά εγώ είχα ξεχάσει πώς γίνεται και νόμιζα ότι πρέπει να βάλω μόνο πατάτες, την μπεσαμέλ και τον κιμά. Είχα ξεχάσει ότι πρέπει να βάλω σκολοκυθάκια, μελιτζάνε, όλα αυτά. Έχω μόνο κολοκυθάκια, δεν έχω μελιτζάνα. Οπότε. Οπότε μελιτζάνες δεν έχω. Θα τις βάλω. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτά. Θα φτιάξω φρύτο. Για να τελειώνουμε. Η ώρα έχει πάει 10:30. 10 και κάτω, βασικά, συγγνώμη. Και βλέπουμε. Έχω τελειώσει με το φαγητό. Το έχω βάλει στο φούρνο. Κατά τις 12 θα είναι έτοιμο. Και η ώρα είναι 11:10 κάπου εκεί. Έβγαλα τώρα τα ρούχα από το στεγνοτήριο και τώρα λογικά θα βάλω και άλλο πλυντήριο. Θέλω να φάω, βασικά θέλω να φάω μια μπάρα σήμερα. Είπα, αφού ξεκίνησα γυμναστήριο, ας φάω κάτι πιο υγιεινό. Αυτό. Και μετά έχουμε... Μετά εννοώ ότι κατά τις 5 θα βγω από το σπίτι γιατί έχουμε και λέιζερ και έχουμε και γυναικολόγο, οπότε πρέπει να βγω. Οπότε τώρα θα κάνω λίγο τα ρούχα εδώ μέσα, θα βάλω το πλυντήριο και θα φάω μία μπάρα και μετά θα κάνω και ένα ντουζάκι για να χαλαρώσω λίγο γιατί δεν έχω κάτι ακόμα. Αυτά. Εν τω μεταξύ, άλλαξα αυτό εδώ, κάτσε, αυτό εδώ πάνω. Είχα τέτοιο κουτί για Playmobil και τέτοια και τα βάλα μέσα, στα κουτάκια. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία και cute. Και γενικά έχω παραγγείλει κάτι πράγματα από το Temu τώρα, έτσι για το δωμάτιο πάλι των κοριτσιών, θήκες οργάνωση, τέτοια μικρά ροζουλί πραγματάκια, έτσι ωραία. Και θέλω να τα βάλω εκεί, γιατί αυτό δεν ξέρω αν θα το κρατήσουμε. Έχει γίνει πολύ χάλια. Και μετά από την άλλη σκέφτομαι μήπως βάψω τα συρταράκια εγώ. Με ένα ροζ που έχουμε, αν θυμάστε σε ένα πολύ παλιό βίντεο που είχα βάψει στην κουζίνα της Νεφέλης με ροζ. Να, όπως και αυτό. Αυτό εγώ το βάψα ροζ. Δεν ήταν τέτοιο ροζ, ήταν μαύρο και το βάψα ροζ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτά. Βγήκα από το μπάνιο.
σημειώσω λίγο κάποια πράγματα που έπρεπε να σημειώσω. Έβαλα και τις κρεμούλες μου, η μύτη μου. Και δείτε λίγο τι αγοράσαμε. Λοιπόν, αυτός εδώ ο καθρέφτης θα φύγει και θα μπει στη θέση της, στη θέση του, μία σιρταριέρα για να βάζουμε πράγματα μέσα γιατί δεν έχουμε χώρο. Και έχουμε βάλει καθρέφτη. Εδώ. Είναι νομίζω ένα 20x40, δεν θυμάμαι, και το πήραμε από Practicum. Είναι σε χρυσό και βγαίνει και σε μαύρο, να ξέρετε. Αυτά. Και τώρα έχουμε εδώ καθρέφτη. Η ώρα είναι 12:36. Ο Δημήτρης πήγε να φέρει το μωρό και πάει στο καπάκι, την Ευελίνα, και πάει στο καπάκι γυμναστήριο. Εγώ εδώ κοιτάω το τρίτο επεισόδιο Φαμαγκούστα. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Μία. Θα βγω να πάω να πάρω και την Εφέλη. Τι ώρα πέταξε ο Αντρέας κατά το πόδι. Το φαγητό μινέτ. Μου είχε λίγο δουλειά στην κοτσίδα. Πώς και δεν πήγες μια βόλτα να πάρεις στον αέρα. Αλλά πάλι θα τη φτιάξω. Το φαγητό μου βγήκε πολύ καλό, θέλω να πιστεύω. Δεν έχω βάλει τυράκι από πάνω γιατί δεν είχα, δεν βαριόμουν να πάω να πάρω. Δεν έχω βάλει μελιτζάνα, λειψός, μουσάκας. Την κρινιέρα του σπιτιού που λέει ότι αύριο δεν θέλει να πάει σχολείο. Δεν θέλει να πάει σχολείο, κατάλαβα, δεν θέλει να κάτσει με τη μαμά. Πολύ καλά. Για το Δημήτρης να φέρει την Εφέλη, οπότε εμείς θα κάτσουμε σπίτι. Παιδιά, ξέχασα το τραβάω vlog. Η ώρα έχει πάει 5. Έχω ντύσει τα μωρά για να πάνε παιδότοπο. Θα πάνε παιδότοπο με τον Δημήτρη και μία φίλη τους. Και εγώ ξέχασα να σας δείξω ούτε το πώς τα έντυσα, ούτε γενικά τι κάναμε. Δεν κάναμε βέβαια τίποτα, ξαπλώναμε, καθόμασταν. Θεέ μου. Αυτό. Και θυμήθηκα τώρα να τα τραβήξω πλάνα και τέτοια. Βάζω παπούτσια και πάω να πάρω την ξαδέρφη μου, γιατί θα πάμε για λέιζερ. Και στο καπάκι θα πάμε για γυναικολόγο. Οπότε θα πάρω και τη μαμά μου. Και αυτά. Και εννοείται πως θα πάμε μεταξύ, γιατί δεν βρίσκεις να βαρκάρεις πουθενά. Και αυτά. Μισό λεπτό για να σας δείξω outfit. Και να μαζεύω σκουπιδάκι από εδώ κάτω. Παίρνω το τσαντικό. Η μύτη μου πάει καλύτερα, αλλά πάλι φαίνεται, αλλά εντάξει. Πάει καλύτερα από τις πρώτες μέρες. Κάτσε τώρα να δω πώς θα βολέψω την τσέντα μου. Να τη βάλω έτσι. Και αυτή να την κρατάω. Κάτσε να δω. Νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο έτσι. Με το συγκεκριμένο outfit, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Τι να κάνω, να αφήσω έτσι. Γιατί μετά από εδώ είναι πολύ oversize το παλτό και νιώθω ότι η τσέτα μου πέφτει. Ενώ έτσι, παιδιά, την αφήνω έτσι. Φεύγω. Καλή είναι. Καλή είναι. Φεύγω. Τα λέμε. Από το κέντρο. Γιατί δεν είστε έτσι. Δεν είμαστε έτσι. Εντάξει. Καθόλου έτσι δεν είμαστε. Ωραία το κρεματάκι μας. Και μετά εμείς θα πούμε στον με τα παιδιά μας. Εγώ πρέπει και λιγόν για μετά. Δεν κεράζει γεράζει. Αν μην πάθω κανένα κακό. Συζητήσεις. Οδεύουμε προς το γυναικολόγο. Η Λίδια είναι έγκυος. Πάμε να δούμε το μωρό. Μην το ανακαινείς έτσι. Τι να το κάνω. Θέλω να το στείλω στην... Λοιπόν, φτάσαμε στο γυναικολόγο και περιμένουμε. Έλα. Ποιος είναι στο...
άσχημο αν δεν θα ενημερώσουμε τον κόσμο που βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Είμαστε Μπασίλικο. Κερνάει Αστασία. Η Λίδη κερνάει, γι' αυτό ήρθα. Κερνάει Αστασία. Και πάρουμε ό,τι θέλουμε. Μπορείτε μη μαλώνετε. Σας παρακαλώ. Ανακάτεψε την λίγο. Ανακάτεψε την εσύ. Κόψε μου και εμένα ένα. Το σωστό. Είμαστε μέσα σε ταξίδι.